Όπως λέει ο Όμηρος, ο Πρίαμος δεν επέτρεπε κλάματα. Και έτσι σε όλη την περιοχή υπήρχε απλά μια βουβαμάρα, μια νεκρική σιγή. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος, η Έλλιος The είμαι αρχαιολόγος και αυτό είναι το 8ο επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Ηλιάδα του Ομήρου μας μεταφέρει έξω από τα πανύψηλα τείχη της Τρίας, εκεί όπου αχαίοι και τρόες, θνητοί, ήρωες και θεοί πολεμούν ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Αν σας αρέσει αυτό που πρόκειται να ακούσετε, μπορείτε τώρα να επισκεφτείτε τους συνδέσμους που θα βρείτε κάτω από την περιγραφή του βίντεο ή του podcast, οι οποίοι θα σας οδηγήσουν εκεί που μπορείτε έμπρακτα να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε τόσο εδώ στο επικό podcast, όσο και στο κανάλι The Mythologist. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει την προσπάθεια των Τρώων να παρακαλέσουν την Αθηνά μήπω και σταματήσει τον Διομήδη, ο οποίο διέλυε το στρατό του. Αν θυμάστε καλά, παρά τα δώρα και τα λιβανίσματα που είχαν δώσει οι Τροαδίτησε στην Αθηνά, η Θεά δεν είχε δείξει καμία διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα στη μάχη έμοιαζαν πλέον πολύ δύσκολα για του Τρώες. Ο Έκτορα είχε κράξει τον αδερφό του τον Πάρη, γιατί έξω από τα τείχη τη πόλη γινόταν πόλεμο και αυτό καθόταν στο δωμάτιό του σαν μικρό παιδί με την Ελένη η οποία βέβαια τον έβριζε, αλλά εν τέλει τον έπεισε να ξαναγυρίσει επιτέλους στη μάχη. Έτσι ο Έκτορας και ο Πάρης περπατούν προς το πεδίο της μάχης και φαίνεται ότι όταν πολεμούν μαζί κάνουν μια δυνατή ομάδα γιατί πράγματι κατάφεραν να σκοτώσουν πολλούς από τους εχθρούς τους και ταυτόχρονα ανήψωσαν και το ηθικό των δικών τους στρατιωτών. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό του απλού τρόα πολεμιστή θα ήταν πολύ σημαντικό οι δύο πριγκιπές του να πολεμούν στο πλευρό του, παρά το γεγονός ότι ο ένας προηγουμένος είχε εμφανίσει κάποια πολύ πολύ μικρά, πολύ μεγάλα δείγματα δηλίας. Κάτι λείπει όμως βρε παιδιά εδώ και λίγες ώρες. Δεν ξέρω, κάτι, κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι αφύσικο συμβαίνει για να σκεφτώ. Αν ναι, οι Θεοί έχουν αρκετή ώρα που δεν έχουν ανακατευθεί και ανησύχησαν. Μη μου αγχώνεστε όμω, με το που ξεκινάει η μάχη, η αγαπημένη μου Αθηνά, που βλέπει του Αχαιού να χάνουν, αποφασίζει να κατέβει φυσικά να του βοηθήσει. Και ποιον βλέπει απέναντί τη, να έχει μόλι κατέβει και αυτό για να βοηθήσει του Τρώε, τον Απόλωνα Θεική στιγμή. Γι αυτό. Με το που την βλέπει ο Apollo, τη λέει: Πάλι εσύ εδώ, τι θε επιτέλου, Δεν βαρέθηκε να βοηθά του Αχαιού τόσο φανερά. Μήπω να του σταματήσουμε γιατί δεν θα μείνει κανένα στο τέλο. Και εκείνη το απαντά: Δίκιο έχει, γι' αυτό κατέβηκα. Πώ προτείνει όμω να του σταματήσουμε. Τα λόγια είναι δική μου μετάφραση, μην την ψάξετε σε επίσημα βιβλία. Αφού το συζήτησαν για λίγο, κατέληξαν ότι ο καλύτερο τρόπο θα ήταν να γίνει μια μονομαχία. Ο Έκτορα θα έπρεπε να μονομαχήσει με κάποιον Αχαιό και έτσι να λήξει η σημερινή μάχη με τι λιγότερε δυνατέ απώλειες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα σύμπτωση, που είμαι σίγουρο ότι δεν έχει καμία απολύτω σχέση με αυτήν τη σκέψη των Θεών. Ο Έλενος μέσα στη μάχη, ξαφνικά προτείνει στον Έκτορα να μονομαχήσει με έναν Αχαιό. Κοίτα κάτι συμπτώσεις τώρα. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι έχω μια τεράστια συμπάθεια στον Έκτορα αλλά θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Προς το παρόν αρκεί να σας πω ότι εκείνος δέχτηκε με χαρά να μονομαχήσει. <Το> Τα δύο στρατεύματα σταμάτησαν και παρατάχτηκαν. Ο Απόλλωνας και η Αθηνά μεταμορφώθηκαν σε γήπε και ανέβηκαν σε ένα ύψομα να δουν τι μαριονέτε του να πολεμούν και ο Έκτορα βγήκε μπροστά και είπε: Αχαιοί, έχετε ανάμεσά σα πολύ ικανού πολεμιστέ. Όποιο από εσά νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει μαζί μου, α έρθει να μονομαχήσουμε οι δυο μα. Αν με σκοτώσει, να δώσει το σώμα μου στην τρία να με κάψουν με όλε τι τιμέ. Αν τον σκοτώσω εγώ, θα σα δώσω το σώμα του να το θάψετε στη θάλασσα, να περνάνε τα καράβια μετά από χρόνια και να λένε ότι εδώ είναι ο υγρό Ενό πολεμιστή, τον οποίο σκότωσε ο θρηλυκό Έκτορα. Και έτσι η δόξα μου θα μείνει αθάνατη. Λέει λοιπόν αυτά τα ανατριχιαστικά λόγια ο Έκτορα και περιμένει απάντηση. Όμω αντί για απάντηση, παίρνει σιωπή. Ντρέπονταν να αρνηθούν οι Αχαίοι, αλλά ταυτόχρονα φοβούνταν κιόλα. Προ στιγμήν ετοιμάζεται να μονομαχήσει μαζί του ο Μενέλαο, αλλά γρήγορα γρήγορα τον μαζεύουν οι δικοί του και του λένε ευγενικά ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τον Έκτορα και έτσι κάθεται πίσω. Κανένα δεν προθυμοποιείται και έτσι αναλαμβάνει η δράση ο σοφό και γέρο Νέκτορα, ο οποίο μιλά για διλία και ανδρία. Ουσιαστικά του είπε κάτι πάρα πολύ απλό ότι θα έπρεπε να ντρέπονται και ότι έρχεται να ήταν νέο να πάει να μονομαχήσει αυτό σε αντίθεση με εκείνου που ενώ είναι νέοι και παλικάρια φοβούνται. Μια επίκληση στο συνέστημα ποτέ δεν βλάπτει και η συγκεκριμένη πέτυχε απόλυτα το στόχο τη. Αμέσω 9 αχαιοί δήλωσαν εθελοντέ για να μονομαχήσουν με τον Έκτορα. Για να επιλεχθεί όμω δίκαια ο μονομάχο έπρεπε να γίνει κλήρωση ώστε να βγει το όνομά του τυχαία. Μπορείτε λίγο να φανταστείτε πω είναι να περιμένει να βγει το όνομά σου για να μονομαχήσει με τον πιο ικανό πολεμιστή ολόκληρη τη Τρία. σω κάποιοι από του 9 να παρακαλούσαν να μην βγει το δικό του όνομα και σίγουρα εγώ δεν του αδικό. Και ο κλήρο πέφτει στον Νέαντα τον Τελαμόνιο, τον εξαιρετικό αυτό πολεμιστή, ο οποίο χάρηκε και ζήτησε μόνο ένα πράγμα από του συμπολεμιστέ του: να προσεύχονται για αυτόν και τη ζωή του στον Δία. Οι δύο μονομάχοι φόρεσαν τα όπλα του και η μονομαχία ξεκίνησε. Μόλι ο Έκτορα είδε τον τεράστιο σε μέγεθο Σέαντα, ένιωσε λίγο πάρει, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά δεν μπορούσε σε αντίθεση με εκείνον να πάει πουθενά. Ο Έα τον πλησίασε με την ασπίδα του και άρχισε το trash talking. Όμω ο Έκτορα δεν καταλάβαινε από τέτοια. Ξεκινούν λοιπόν με τι κονταριέ του, οι οποίε όμω βρίσκουν πάνω στι ασπίδε. Ο αία όμω βρίσκει ξιστά λίγο τον Έκτορα στο λαιμό και τον ματώνει. Ο πληγωμένο τρώα οπισθοχωρεί και παίρνει μια μεγάλη πέτρα που βρήκε στο έδαφο, την πετά στον Έαντα, αλλά εκείνο την απέκρουσε με την ασπίδα του. Τότε ο Αία τον αντιγράφει και παίρνει μια άλλη μεγάλη πέτρα που βρήκε στο έδαφο και η μάχη πλέον θυμίζει γήπεδο. Ο Πετροπόλεμο αυτό κράτησε ώρα. Πολύ ώρα. Τόση ώρα που ήρθαν οι κήρυκες από τις δύο πλευρές και τους μετέφεραν το μήνυμα ότι είναι θέληση του Δία να σταματήσουν επιτέλους για την νύχτωσε. Οι δύο μονομάχοι συμφώνησαν αργά ή γρήγορα και αυτή η πολλά υποσχόμενη μάχη τελειώνει με έναν αρκετά ανάλατο τρόπο. Ούτε ένα σοβαρό τραυματισμός, μια κραυγή ρε, παιδί μου να γίνει λίγο τζέρτζελο να έχουμε κι εμείς να πούμε. Όπως και να έχει, οι δύο στρατοί υποχωρούν για το βράδυ και ξεκουράζονται. Στο στρατόπεδο των Αχαιών τρώνε και συζητούν ότι ήρθε η ώρα για μια ανακοχή, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν του νεκρού του από το πεδίο τη μάχη και να του τιμήσουν όπω πρέπει. Την ίδια στιγμή οι Τρόε έχουν συνέλευση και παρά τι πιέσει που δέχεται ο Πάρη για να επιστρέψει την Ελένη και να σταματήσει επιτέλου αυτό ο πόλεμο, το μόνο που καταδέχεται είναι να στείλουν κήρυκα στου Αχαιού για να κάνουν ένα διάλειμμα και να θάψει ο καθένα του νεκρού του. Κάτι το οποίο φυσικά η διότι όλο τυχαίω αυτό συζητούσαν κι αυτοί. Και όντω την επόμενη μέρα βγαίνουν όλοι στο πεδίο τη μάχη, το οποίο είναι γεμάτο με νεκρού, φίλου και εχθρού. Όπω λέει ο Όμηρος, ο Πρίαμο δεν επέτρεπε κλάματα, και έτσι σε όλη την περιοχή υπήρχε απλά μια βουβαμάρα μια νεκρική σιγή, καθώ οι δύο στρατοί μιλούσαν μεταξύ του, μήπω και καταφέρουν να ξεχωρίσουν ποιο είναι ο δικό του νεκρό και ποιο όχι, ώστε να τον μαζέψουν και να τον κάψουν. Την ίδια στιγμή, οι Αχαιοί χτίζουν ένα τείχο, γεγονό το οποίο ενοχλεί τον Ποσειδώνα, για να δούμε θα αντιδράσει γι' αυτό. Όμω, η σημερινή μα ραψοδία τελειώνει με έναν γλυκό και απαραίτητο βραδινό ύπνο μετά το βραδινό δείπνο. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα αυτής της μεγάλης μάχης τώρα που θα ανασυνταχθούν τα δύο στρατόπεδα, ποιε θα είναι οι επόμενε στρατηγικέ του κινήσει και τι ρόλο θα παίξουν φυσικά οι Θεοί. Δεν θα σταματήσω στο τέλο κάθε podcast να αναρωτιέμαι τι κάνει ο Αχηλέα μέσα στην σκηνή του, αν κάποιο του μεταφέρει αυτά τα οποία γίνονται και τι σκοπεύει επιτέλου να κάνει, γιατί εδώ καίγεται ο κόσμο και αυτό ακόμα κρατάει μούτρα για το δώρο που έχασε. Ελπίζω να μάθουμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, στη ραψοδία Θήτα και στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast. Μέχρι τότε, εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε τώρα να επισκεφτείτε την περιγραφή του βίντεο ή του podcast και να πατήσετε τους συνδέσμους, οι οποίοι θα σας οδηγήσουν εκεί που μπορείτε να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, στο επικό podcast, αλλά και στο κανάλι The Mythologist.